Αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στη Βέρεια, όπου εκεί σε λίγη ώρα ξεκινά το τρίτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών του Δήμου Βέρειας. Είναι μαζί μας στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Βασίλης Λυκοστράτης, που είναι αντιδήμαρχος τουρισμού και πρόεδρος της Επιτροπής Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών. Καλησπέρα, κύριε Λυκοστράτη, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Είναι λοιπόν ένας πετυχημένος θεσμός, ο οποίος συνεχίζεται και ξεκινά μάλιστα σε πολύ λίγη ώρα από τώρα. Σε 2 ώρες από τώρα ξεκινάει το τρίτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών του Δήμου Βέρειας, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συνεχίζεται μετά από τις 2 προηγούμενες πετυχημένες πορείες που είχαμε. Mm-hmm. Πόσοι σύλλογοι συμμετέχουν φέτος, κύριε Λυκοστράτη? Φέτος συμμετέχουν 19 σύλλογοι από το Δήμο Βέρειας, 4 από όλη την Ελλάδα και 3 από το εξωτερικό. Mm-hmm. Πέρυσι είχαμε μόνο φορείς από την Ελλάδα και από τη Βέρεια, και στο ξεκίνημα είχαμε μόνο από τη Βέρεια. Αλλά επειδή είδαμε ότι ο κόσμος το θέλει, το αγαπάει, το αγκαλιάζει, έρχεται σε αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι μια εκδήλωση η οποία έτσι απευθύνεται στην παράδοση, να μην ξεχνάμε τα έθιμά μας. Παράλληλα με αυτές τις εκδηλώσεις θα κάνουμε άλλες 2. Η μία θα είναι πιο πολύ γευσιγνωσία και παραδοσιακά προϊόντα, τα οποία θα τα κάνουμε και θα τα παρουσιάσουμε την Κυριακή το απόγευμα στην πλατεία Ορολογίου, αλλά και επίσης το Σάββατο θα παίξουμε με τα παιδάκια παραδοσιακά παιχνίδια, για να μην τα ξεχάσουμε, να μην ξεχαστούν. Παραδοσιακή χορή λοιπόν. Παραδοσιακά παιχνίδια το Σάββατο το πρωί και παιχνίδια στο πάρκο των Αγίων Αναργύρων. Και η Βέρεια για 5 μέρες σας προσκαλεί να περάσουμε, να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε. Οι εκδηλώσεις, κύριε Λυκοστράτη, είναι δωρεάν για τον κόσμο? Είναι δωρεάν για τον κόσμο, ναι. Mm-hmm. Και θα γίνονται σε διάφορα σημεία της Βέρειας, να πούμε. Εμείς από την πρώτη μέρα που κάναμε, τις εκδηλώσεις αυτές δεν τις κάνουμε μόνο στη Βέρεια, στο Δήμο της Βέρειας, mm-hmm. αλλά στα χωριά της Βέρειας και στο Δήμο και στην πόλη της Βέρειας. Φέτος είναι προγραμματισμένο να γίνει στα Παλατίτσια, να γίνει στον Άγιο Γεώργιο, και η έναρξη γίνεται στην πλατεία Δημαρχείου από τον Δήμαρχο κύριο Βοριαζίδη, και είναι σήμερα τώρα σε 2 ώρες από τώρα περίπου, mm-hmm. Όπου θα γίνει και η μεγάλη παρέλαση, το ξεκίνημα δηλαδή της εκδήλωσης αυτής, και την Κυριακή που είναι η μέρα λήξης γίνεται πάλι στη Βέρεια, και μία μέρα ακόμα που θα γίνει στον Προμηθέα. Ραντεβού λοιπόν στην Ημαθία, να πούμε, κύριε Λυκοστράτη, για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών από 22 έως 26 Αυγούστου. Σίγουρα μια πολύ καλή ευκαιρία για να επισκεφθεί κανείς τη Βέρεια και την ευρύτερη περιοχή. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ και καλή